Με στοίχημα με όλους τους φίλους του. Τι τραγούδησε όμως. Τι τραγούδησε. Τραγούδησε επειδή το είδα στο YouTube, Παντελίδη. Είχε πόνο δηλαδή. Και Καρά. Η φωνή μου είναι στην καλύτερα της. Και προκαλώ. Έχουμε λίγο να ακούσουμε. Και προκαλώ τον Κώστα Μαρδάκη πρώτα απ' όλα. Πρώτα απ' όλα και όποιον θέλει τον προκαλώ. Και τον Παντελίδη. Επειδή ο καιρό να τραγουδήσω έχει υποστεί μια αγρανάπαυση φωνή μου και ρολάρει φοβερά. Να ακούσουμε και να κρίνουμε. Να ακούσουμε, να ακούσουμε. Πάντως δεν έχεις παράπονο φέτος Δημήτρη και στις δύο σου καλές μετά ήρθα. Μέχρι την πόρτα. Δεν πειράζει. Η κίνηση με τρώει. Καλό, ναι, αυτό έχει σημασία. Γιατί είναι... ήρθα όμως. Ναι, βέβαια, είναι χειρότερο αυτό. Γιατί αυτό που έκανε στον εαυτό σου. Αυτό είναι ότι είσαι πραγματικό φίλο. Ναι. Γιατί ήρθα και δεν πήγα μέσα. Ήρθες, ήρθε, αλλά δεν. Και τι δύο σαν δύο καλέ μετά. Ωραία, περάσε το ταράκι. Αράκι. Απλά εγώ φόρησα ανάποδα την μπλούζα μου όταν έφυγα. Πάλι κατά που δεν φόρησε τίποτα. Γιατί την βγάλατε. Ποιο ήταν ο πιο μεθυσμένο, ποιο ήταν. Εγώ του άφησα. Πάντα έτσι κάνει όμω εσύ. Εγώ του άφησα και έφυγα ξάπλα. Κάτι από να ρωτήσω κάτι χρήσιμο. Εσύ είσαι δεσμευμένο. Είσαι και τα μοντέλα τη εκπομπή. Όλοι ήταν. Εσύ Δημήτρη, βρήκαμε τίποτα εκεί καλό. Όχι, γιατί εγώ πρόσεχα του καλεσμένου. Ναι. Αλλιώ. Ωραία κορίτσα είχε. Είχε ένα τραπέζι από εδώ έω απέναντι και έπρεπε να πηγαίνει στον καθένα για να δείχνει να δίνει σημασία. Και εγώ του είπα. Ωραία κορίτσα είχε. Είχε και από εδώ, ρε. Σημασία σε μένα, μην ωραία κορίτσα. Γύρω-γύρω από το τραπέζι, ναι. Είμαστε λίγο καψιμοί. Εσύ δεν κοίταγε. Όχι, σε μια στιγμή γυρνάει ο Ουγγαρέζο και μου λέει πώ γίνεται γύρω-γύρω κοπέλε στο τραπέζι μα τίποτα. Τι να. Γιατί δεν σφόρασε. Γιατί δεν σφόρασε. Είναι σωστό τώρα τα παιδιά. Συνοδεύονταν. Ήταν όλοι ζευγάρι. Συνοδεύονταν. Ωραία, λοιπόν. Πάτε με τη χέρια. Έλα, Ελεάνα. Φεύγω. Γεια σου,